στην κατάληψη όλων των κτηρίων όπου στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες, ξεκινώντας από το Δημαρχείο Λάρισας. Προχώρησαν από σήμερα μετά από γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο νέο μισθολόγιο φτωχολόγιο, όπως το ονομάζουν, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ζητούν να μην εφαρμοστεί στην πράξη, αφού πλήττει κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα και τους βυθίζει οικονομικά στην εξαθλίωση, απαιτώντας την ανατροπή της συγκεκριμένης αυτής κυβερνητικής πολιτικής. Λέμε όχι σε αυτό το μισθολόγιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Λέμε όχι στην εργασιακή εφεδρεία και δεν θα πουληθεί κανένας συνάδελφος με απόφαση της συνέλευσης. Λέμε ναι στην ανατροπή αυτής της κυβερνητικής πολιτικής που δεν οδηγεί πουθενά τον ελληνικό λαό. Αποφασίσαμε, είναι απόφαση συνέλευσης, να ζητήσουμε να αποσυρθούν όλα τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν για το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο και για την εφεδρεία. Να μην πειράσει η λαλασία στο εισόδημά μας. Τρίτο, καμιά εφεδρεία, καμιά απόλυση. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή των εργαζομένων στην κινητοποίηση ήταν καθολική, ενώ οι καταλήψεις θα συνεχιστούν μέχρι και την προσεχή Τρίτη, 11 Οκτωβρίου.